Από τι 23 Ιουνίου έω τι 2 Ιουλίου, η πόλη του Σουφλίου κινήθηκε σε ρυθμού μεταξιού. Ο Σύλλογο Φίλων Μετάξη, η Χρυσαλίδα, παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά τι γιορτέ του μεταξιού, ένα οδηπορικό που σφράγισε την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση τη πόλη του Σουφλίου. Η αυλία των εκδηλώσεων άνοιξε με τραγούδια από μετάξη και συγκεκριμένα με τη συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου, του Γιάννη Κότσιρα και του Μίλτου Πασχαλίδη. Φέτο, το πρόγραμμα υπήρχε και συμμετοχή από τη Βουλγαρία, ενώ σύλλογοι μουσία και επαγγελματίε τη ευρύτερη περιοχή αγκάλισαν με δράσει και στήριξαν την προσπάθεια του Συλλόγου. Το πρόγραμμα ήταν ειλικρινά ε, πάρα πολύ μεγάλο και πολύ πλούσιο σε δράσει. Είχαμε την προσέλευση χιλιάδων ανθρώπων, ειδικά την πρώτη μέρα με τη συναυλία ο κόσμος έφτασε περίπου μέχρι ε, να γεμίσει όλα τα κτίρια στο χώρο του Τζίβρε. Ε, ένα βιομηχανικό συγκρότημα το οποίο αυτές τις μέρες ο Δήμος το αποκατέστησε πάρα πολύ όμορφα και ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον Δήμο όλο και το προσωπικό του Δήμου που βοήθησαν έτσι ώστε ο χώρος αυτός να είναι επισκέψιμος και κατάλληλο για όλε αυτέ τι δράσει, ε, υπήρξαν. Ταυτόχρονα, πάρα πολλέ δράσει από πάρα πολλού συλλόγου. Το καλλιτεχνικό εργαστήριο είναι λευκό, το οποίο είχε ένα θεατρικό δρόμο εξαιρετικό, άφησε τον μερέ εντυπώσει και με τη χρήση σύγχρονη τεχνολογία, όπω ε, ε, γυαλιά εικονική πραγματικότητα και επίση και QR code που μπορούσαν οι επισκέπτε να ξαναγηθούν μέσα στον χώρο του μουσείου. Και επίση και με μια εξαιρετική παρουσίαση ε, διαδραστική που γινόταν μέσα στον χώρο του αναπεινιστερίου του βιομηχανικού συγκροτήματο Ζίβρε. Υπήρξαν συναυλίε από, από την. Ελέσχη μοτοσυκλετιστών σουφλίου, καθώ επίση και τον Σύλλογο Εθελοντών και Νεολαία Κοινήσου, οι οποίοι πραγματοποίησαν δύο εξαιρετικέ εκδηλώσει με συναυλίε και διάφορε άλλε δράσει. Ο επισκέπτη τη πόλη και των γιορτών του μεταξιού είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει διαδραστική αναβίωση τη παλιά εποχή με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων, δράσει για μικρού και μεγάλου μοτοσυκλετιστέ, θεατρικά εργαστήρια, παρουσιάσει βιβλίων και να συμμετάσχει στο πανελίνιο αντάμωμα χορευτικών συγκροτημάτων. Επίση. Διοργανώθηκαν πολλά εργαστήρια ζωγραφική και καλλιτεχνική δημιουργία για παιδιά, αλλά και κινηματογραφικέ προβολέ και φωτογραφικέ εκθέσει. Επίση, οι δράσει που γίνανε από τα διάφορα μουσεία. Το Μουσείο Μετάξη του Πολιτιστικού Ιδρύματο του Μήλου τη το οποίο είχε ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για παιδιά και για ενήλικε, με παρουσιάσει βιβλίων, με θεατρικά εργαστήρια, με οικαστικά ε, ε, εργαστήρια. Επίση το Λαογραφικό Μουσείο Τα Ταγνάφαλα, το οποίο παρουσιάσαν ένα οικαστικό εργαστήρι, μια εξαιρετική εκδήλωση που έγινε στου στο χώρου του μουσείου του. Επίση το Μουσείο Τέχνη Μεταξιού, όπου παρουσίασε δύο εκδηλώσει. Η μία εκδήλωση είχε να κάνει με ένα εργαστήρι βαφική πάνω στα στα ρούχα μας και ένα, το δεύτερο ήταν η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ομάδα από τη Γουμένισσα που ήρθαν για την μελέτη και τη χρήση και την αποκατάσταση των κτηρίων του μεταξουργείου της Χρυσαλίδος στη Γουμένισσα Ένα παρόμοιο κτίριο αδερφάκι με αυτό το, βιο το βιομηχανικού συγκροτήματος του Τζίβρε. Μια πολύ ωραία εκδήλωση και αυτή. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ε, κλείσανε με, μια πολύ μεγάλη, με ένα πολύ μεγάλο χορευτικό φεστιβάλ θα το έλεγα με χορευτικά από τη, Βουλγαρία και την Ελλάδα, όπου παρουσιαστήκαν στην αυλή του πρώτου δημοτικού σχολείου, μια, το δεύτερο αντάμωμα ε, παραδοσιακών ε, χωρών. Οι επισκέπτε ξεναγήθηκαν στο μοναδική ιστορική και πολιτιστική αξία βιοτεχνικό συγκρότημα του Τζίβρε, αλλά και σε όλα τα σημαντικά σημεία τη πόλη, όπω τα μουσεία και τα αρχιτεκτονική αξία κτίρια, όπου φιλοξενήθηκαν οι δράσει. Ήταν δράσει πλούσιε, όπω σα είπα, με πάρα πολύ κόσμο που ήρθαν όχι μόνο από από την περιοχή μας αλλά και από την Αλεξανδρόπολη και από την Κομωτινή είχαμε κόσμο που έφτασε φέτος και από πιο μακριά. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι, ε, α, επίσης αυτό που ξέχασα, ότι μια πολύ σημαντική δράση που έγινε με τη συνεργασία του, του νέου Βουλγάρικου Πανεπιστήμιου από τη Σόφια, όπου φοιτητέ του τμήματος της μόδας, καθώς και το τμήματος εικόνας και ήχου, παρουσίασαν ένα ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια τα τμήματα του φάσιων συνεργαστήκαμε μια τοπική επιχείρηση με την μεταξουργία του κ. Μουχταρίδη και παρουσιάσανε ρούχα τα οποία ράψανε από τη συλλογή αυτή. Και ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία έγινε στο αρχοντικό μπρίκα και αυτή εδώ στο σουφλί.